ό,τι βλέπω είσαστε εξαιρετικά ανυπόμονοι εσείς οι Μακεδόνες. Είσαστε εξαιρετικά ανυπόμονοι. Δεν σας κρύβω όμως ότι αυτά τα περιφερειακά συνέδρια, σε αυτά τα περιφερειακά συνέδρια μάλλον, εγώ έρχομαι ως φιλοξενούμενος. Δεν είμαι ο οικοδεσπότης. Οι οικοδεσπότες είναι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων του τόπου, ως εκ τούτου αξίζει τον κόπο να τους ακούμε και να τους ακούμε με προσοχή. Γιατί εμείς δεν ερχόμαστε εδώ για να βγάλουμε έναν λόγο τον οποίο τον έχουμε ετοιμάσει από καιρό. Ερχόμαστε να ακούσουμε και να συνθέσουμε. Και αυτό, αν θέλετε, είναι η μαγική λέξη που αποτέλεσε και τον βασικό λόγο, την βασική αιτία της επιτυχίας αυτής της νέας προσπάθειας που ξεκινήσαμε με τα περιφερειακά συνέδρια. Η σύνθεση είναι η μαγική λέξη. Ο κύκλος των περιφερειακών συνεδρίων πλησιάζει στο τέλος του. Είναι το 11ο σε μια σειρά 14 συνεδρίων. Και θέλω να σημειώσω ότι μας εξέπληξε ακόμα και εμάς η θερμή ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών, των παραγωγικών φορέων, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτές τις διαδικασίες. Όχι μόνο γιατί δίνουν τη δυνατότητα για μια ουσιαστική αναλυτικότατη συζήτηση πάνω στα προβλήματα, αλλά και τις δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν σε κάθε περιοχή, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά και γιατί στη συζήτηση αυτή η κυβέρνηση και οι υπουργοί προσέρχονται απροκατάληπτα, χωρίς να ζητούν πολιτικά διαπιστευτήρια από κανέναν. Και δεν προωθούμε καμία ατζέντα ξεχωριστή πέραν από αυτή που σημαίνει την κοινή προσπάθεια, το κοινό στόχο, την κοινή δουλειά που μέσα από την διαβούλευση θέλουμε να πετύχουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Δεν μας ενδιαφέρει αν οι συνομιλητές μας είναι οι εκπρόσωποι της περιφέρειας ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών και των κοινωνικών φορέων, είναι αριστεροί, νεοδημοκράτες ή ό,τι άλλο θέλουν. Μας ενδιαφέρει να γίνεται παραγωγική συζήτηση, μας ενδιαφέρει να ζητούμε από κοινού λύσεις στα προβλήματα, να βάζουμε σε ράγες την περιφερειακή ανάπτυξη. Και νομίζω, ακούγοντας τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης αλλά και τον Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, νομίζω ότι θα ήταν ευχής έργων αν μπορούσαμε να κατακτήσουμε τέτοιους όρους συνεννόησης και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στο κοινοβούλιο της χώρας. Γιατί εδώ, με την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις, σκέψεις, θέσεις, επιχειρήματα, διαφορετικές απόψεις πολλές φορές, αντιθετικά επιχειρήματα. Ακούσατε πολλά, θα αναφερθώ κι εγώ, χωρίς έγνοια να εξαλείψουμε τις διαφορές μας, είναι υπαρκτές, αλλά και χωρίς συνάμα ταυτόχρονα την ρητορική των εντυπώσεων, αλλά με πολιτικό πολιτισμό και διάλογο ουσίας πάνω στα πραγματικά προβλήματα του τόπου και της κοινωνίας. Ακούγοντας λοιπόν τον Περιφερειάρχη σας να απαριθμεί μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικά έργα στα οποία προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προφανώς μέσα από την αραγωγή και τη συνεργασία του κεντρικού κράτους, είτε από τις δημόσιες επενδύσεις είτε από τα ΕΣΠΑ, κατανόησα πλήρως γιατί είπε αυτό που είπε προχθές για τον Αλέξη τον Χαρίτση. Διότι κακά τα ψέματα, η αυτοδιοίκηση και κυρίως ο πρώτος της βαθμός αλλά και ο δεύτερος
η κεντρική κυβέρνηση, ανεξαρτήτως ιδεολογικών ή πολιτικών διαφορών, έχουμε μια κοινή έγνοια. Να προχωρήσουμε τα πράγματα μπροστά για τον τόπο, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες. Τις τρεις αυτές μέρες λοιπόν συζητήθηκαν εδώ, πιστεύω, διεξοδικά και με ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια, ζητήματα που μπορούν να συγκλίνουν σε ένα παραγωγικό σχέδιο σημαντικό όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για ολόκληρη την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας μας. Είναι ακόμα πιο θετικό το γεγονός ότι τα συνέδρια αυτά συμπίπτουν χρονικά με την ολοκλήρωση του προγράμματος και με την πολυπόθητη πια μετά από 8 χρόνια έξοδο της χώρας από την εξαίρεση και την επιτροπή. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι από ποτέ. Γιατί η οικονομία πιάνει τους στόχους και η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης σε συνδυασμό με τις διεργασίες για την ελάφρυνση του χρέους θα ανοίξουν το δρόμο για μια οριστική και καθαρή έξοδο από την περιπέτεια των μνημονίων. Ο δρόμος από εδώ και πέρα ανοίγει. Το 2018 είναι βέβαιο ότι θα είναι καλύτερο από το 2017 και το 2019 ακόμα καλύτερο από το 2018. Σε επίπεδο ανάπτυξης, σε επίπεδο μείωσης της ανεργίας, σε επίπεδο αξιοπιστίας της οικονομίας και της χώρας. Πρέπει ωστόσο να σας πω ότι δεν φτάσαμε ως εδώ χωρίς προσπάθεια. Δεν ήταν νομοτέλεια ότι θα φτάναμε ως εδώ, ότι θα τα καταφέρναμε. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύ σκληρής δουλειάς και σκληρής διαπραγμάτευσης. Είχαμε να διαχειριστούμε μια οικονομία που είχε δεχτεί σκληρό και μακροχρόνιο ηφαισιακό πλήγμα, τον σκληρότερο ίσως που είχε δεχτεί ευρωπαϊκή οικονομία σε καιρό ειρήνης. Το 25%, το 1 τέταρτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας κατεστραμμένο από τα δύο πρώτα προγράμματα και μια κοινωνία κατάκοπη από τα τεράστια βάρη και τις επιπτώσεις μιας σκληρής λιτότητας. Διανύσαμε λοιπόν αυτό το δρόμο, φροντίζοντας ταυτόχρονα με κάθε τρόπο να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους, τους πιο ευάλωτους, με μέτρα κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Όπως η ένταξη 2,5 εκατομμυρίων συμπολιτών μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανεξαρτήτως του αν είχαν τη δυνατότητα να είναι ασφαλισμένοι ή όχι. Όπως η απόφασή μας για αναδιανομή του υπερπλεονάσματος για 2 συνεχόμενες χρονιές, την πρώτη φορά μάλιστα κόντρα τις απόψεις ορισμένων εκ των εταίρων μας, πράξεις και παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα η στήριξη των αδύναμων, τα σχολικά γεύματα για παράδειγμα που εδώ στην περιοχή σας ξεπερνούν τα 30.000 καθημερινά, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και άλλες πολλές παρόμοιες παρεμβάσεις. Και ξέρετε κάτι, δεν θα σταματήσουμε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις παρά τις δυσκολίες. Γιατί για μας δεν έχει σημασία μόνο να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά πρώτα και κύρια να ευημερούν οι άνθρωποι. Και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι τη στιγμή εκείνη που θα σιγουρευτούμε ότι η ανάσα που παίρνει πλέον η οικονομία θα γίνει αισθητή σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως και θα μεταφραστεί σε μεγάλη μείωση της ανεργίας,
Έχει ήδη πέσει 7 μονάδες, δεν είναι αρκετό, πρέπει να επανέλθει σε αποδεκτά επίπεδα για μια ευρωπαϊκή χώρα. Θα μεταφραστεί σε ανακούφιση των μικρών επιχειρήσεων, σε δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα με προοπτική, ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες αυτής της χώρας. Βασικό μας εργαλείο, λοιπόν, για την επόμενη μέρα είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε Εθνική Αναπτυξιακή Προοπτική. Ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που πλέον κανείς δεν θα καταστρώσει για μας χωρίς εμάς, κανείς δεν θα μας το επιβάλλει, αλλά θα αποτελεί προϊόν του δικού μας σχεδιασμού και των δικών μας επιλογών. Η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, που αυτές τις μέρες με επιμονή ετοιμάζουμε, είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα του Υπουργείου Οικονομίας και όλου του Οικονομικού Επιτελείου, βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η δημοσιονομική και μακροοικονομική σταθερότητα, έτσι ώστε η χώρα να διασφαλίσει την αυτόνομη πορεία της από εδώ και πέρα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η στήριξη της εργασίας, η αντιμετώπιση της ανεργίας και η αναβάθμιση και διεύρυνση του κοινωνικού κράτους. Γιατί ξέρετε, ανάπτυξη έχει νόημα μόνο αν τα ωφέλη της αναδιανέμονται σε ολόκληρη την κοινωνία και συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων. Διότι η ανάπτυξη είχαμε και πριν ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης όταν δημιουργούσαμε τις αιτίες εκείνες που μας έριξαν στην κρίση και στη χρεοκοπία. Ανάπτυξη είχαμε τα χρόνια που σχεδιάζαμε και παίρναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα χρόνια του χρηματιστηρίου και των μεγάλων σκανδάλων. Μας οδήγησε όμως στην κρίση. Και δεν ήταν ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο. Τώρα λοιπόν εμείς δεν θέλουμε απλά την ανάπτυξη, αλλά θέλουμε τη δίκαιη ανάπτυξη. Την ανάπτυξη εκείνη που αυτό που θα παράγουμε ως πλεόνασμα θα μοιράζεται με δίκαιο τρόπο, τόσο σε επίπεδο κοινωνικό, όσο και σε γεωγραφικό. Και τέλος, ο τρίτος πυλώνας είναι ο πυλώνας που αφορά την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Έτσι ώστε η ελληνική οικονομία να παράγει υπηρεσίες με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ικανά να σταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό και να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Ακριβώς σε αυτόν τον τρίτο πυλώνα έρχονται και κλειδώνουν τα σχέδια και την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιφερειών με τη συμβολή και τη συμμετοχή και των τοπικών κοινωνιών. Σχεδιάζουμε λοιπόν την επόμενη μέρα. Αυτό κάνουμε σε αυτά τα συνέδρια. Σχεδιάζουμε την επάνωδο της χώρας μας και της κοινωνίας μας στην κανονικότητα και στην ανάπτυξη, μακριά όμως τώρα πια από τις γνωστές παθογένειες και στρεβλώσεις του παρελθόντος. Αυτές τις παθογένειες και τις στρεβλώσεις που όλοι εδώ γνωρίζουμε πολύ καλά και οι οποίες οφείλω να πω έχουν συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Και ο ιδιοκτήτης είναι το παλιό καθεστώς των πελατειακών σχέσεων και της διαπλοκής που υπονόμευσε την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την οδήγησε τελικά στη χρεοκοπία. Αυτό το παρελθόν είναι που οφείλουμε να το αφήσουμε οριστικά πίσω μας. Και οφείλω να πω εδώ ότι μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε τις προηγούμενες μέρες ο αρχηγός της αντιπολίτευσης να επιτεθεί σε μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουμε συμφωνήσει με τους θεσμούς και αφορούν τη δημόσια διοίκηση. Στις διαδικασίες εκείνες της αποκομματικοποίησης της δημόσιας διοίκησης. Και αναφέρομαι ειδικότερα στη μεγάλη τομή για την επιλογή των γραμματέων των Υπουργείων με διαφανείς διαδικασίες και ανοιχτή δημόσια προκήρυξη ώστε να μην γινόμαστε μάρτυρες διαρκώς, η διοίκηση να μην έχει θεσμική μνήμη και με την απλή αλλαγή, με τον απλό ανασχηματισμό και την αλλαγή ενός Υπουργού να φεύγει η μισή διοίκηση από το Υπουργείο. Πρόκειται για μια μεγάλη τομή
μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην οποία προχωράμε, επαναλαμβάνω, σε απόλυτη συμφωνία με τους θεσμούς που επαινούν την ελληνική κυβέρνηση, γιατί είναι η πρώτη στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους που πήρε την πρωτοβουλία αυτή να συγκρουστεί με την νοοτροπία του κράτους λάφυρο του εκάστοτε κόμματος που κυβερνά. Και έφτασε μάλιστα ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στο σημείο να μιλήσει όχι μόνο για την απόφασή του, την επιλογή του να ξυλώσει αυτούς τους νόμους και τις διαδικασίες αποκομματικοποίησης του κράτους που αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος τρίτου προγράμματος, αλλά εμέσως να μιλά και για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων που έχουν επιλεγεί αξιοκρατικά και με διαφάνεια μέσω ΑΣΕΠ και με απόλυτη τήρηση του κανόνα προσλήψεων αποχωρήσεων. Και θέλω από εδώ, εξαιτίας αυτής της επιλογής του αρχηγού της αντιπολίτευσης, να του ζητήσω να εξηγήσει καθαρά τις θέσεις του για τη δημόσια διοίκηση. Και ειδικότερα για τις απολύσεις στο δημόσιο. Όπως όμως και τις θέσεις του για την ιδιωτική ασφάλιση. Που αν ποτέ εφαρμοζόταν, θα έθεταν σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των πολιτών και θα οδηγούσαν εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους σε συντάξεις πείνας και εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, ο ελληνικός λαός πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια για να φτάσει εδώ. Μια περιπέτεια που κρατάει εδώ και 8 χρόνια, αλλά κατάφερε να κρατηθεί όρθιος και η χώρα να κρατηθεί όρθια. Σήμερα φαίνεται πια ότι οι θυσίες αυτές δεν πήγαν χαμένες. Βγαίνουμε από τα μνημόνια, κρατηθήκαμε στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ευρώ, ανασυγκροτούμε την παραγωγική μας βάση για να ξανακερδίσουμε το χαμένο έδαφος, επουλώνουμε τις πληγές, χτίζουμε την επόμενη μέρα σε πιο στέρεα θεμέλια. Μην νομίζουμε όμως ότι αυτή η πορεία είναι νομοτελειακά προδιαγεγραμμένη. Μην νομίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για πισωγύρισμα. Είναι στο χέρι μας, στα χέρια όλων μας, να μην αφήσουμε την Ελλάδα να γυρίσει πίσω. Και δεν θα την αφήσουμε. Αυτοί που έριξαν τη χώρα στα βράχια φαίνεται έχουν ακόμη σχέδιο να μας ξαναφέρουν πίσω στις σκληρές, ανάλγητες, ταξικές επιλογές που με πρόσχημα την κρίση με ευχαρίστηση εφήρμοζαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης λαιλασίας 10-14. Η επόμενη μέρα όμως πρέπει να βρει και θα βρει την Ελλάδα απαλλαγμένη από αυτόν τον νεοφιλελεύθερο δογματισμό, απαλλαγμένη από λογικές κοινωνικού δαρβινισμού, απαλλαγμένη όμως και από ένα πολιτικό σύστημα βουτυγμένο στις πελατειακές σχέσεις, στη διαφορά και στη διαπλοκή. Διότι η διαφορά, ας μην το ξεχνάμε, ήταν μία από τις αιτίες που οδηγηθήκαμε ως εδώ και αποτελεί πρωταρχική μας προτεραιότητα και δέσμευση απέναντι στους πολίτες. Όχι μόνο να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και την επιτροπία, αλλά να κάνουμε και ό,τι περνά από το χέρι μας, προκειμένου να επέλθει κάθαρση και δικαιοσύνη. Είναι δέσμευση και ταυτόχρονα λαϊκή εντολή, λαϊκή επιταγή. Γι' αυτό και θέλω να ξεκαθαρίσω. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε καμία περίπτωση και για κανέναν όσες πιέσεις, όσες απειλές και αν δεχτούμε. Όλες οι υποθέσεις θα διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Από τη δικαιοσύνη που αφήνεται πλέον απερίσπαστη να πάρει τις αποφάσεις της όπως προβλέπει ο νόμος για όλους ανεξαιρέτως όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
Φίλες και φίλοι, Κεντρική Μακεδονία και η Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι, δεν θα ήταν υπερβολή να πω, η περιφέρεια της χώρας όπου θα δοκιμαστούν και θα υλοποιηθούν όλες οι πλευρές και οι διαστάσεις αυτού που εμείς ονομάζουμε νέο παραγωγικό πρότυπο. Ο στόχος μας όμως πρέπει να είναι ακόμα πιο ψηλός. Επιδίωξή μας πρέπει να είναι να γίνει η περιφέρεια και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη πόλος ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Όχι συμπρωτεύουσα των Αθηνών, όπως λέγαμε παλιότερα, αλλά πρωτεύουσα της Βαλκανικής συνανάπτυξης, πρωτεύουσα της εξωστρέφειας, όπως άκουσα πριν, κεντρική πύλη, θα έλεγα, της Βαλκανικής περιφέρειας. Και αυτό αξιοποιώντας τη δυναμική που δίνουν σε αυτή την περιφέρεια της Μακεδονίας, τόσο η γεωγραφική της θέση, όσο όμως και το τεράστιο πολιτιστικό της κεφάλαιο. Και βεβαίως μέσα από μια πολιτική ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού με όλες τις γειτονικές μας χώρες. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια σε όσα ακούστηκαν από τον Περιφερειάρχη λίγο πριν για το ζήτημα της διαφοράς μας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, ειδικά η Θεσσαλονίκη, που θέλει να είναι πόλος και πυλώνας ανάπτυξης, μόνο ωφέλη μπορεί να έχει από την επίλυση της διαφοράς μας με τους βόρειους γειτονές μας. Οφέλει οικονομικά, οφέλει αναπτυξιακά, οφέλει συγκοινωνιακά, οφέλει ενεργειακά, οφέλει τουριστικά, οφέλει πολιτιστικά, μόνο οφέλει από όλες τις πλευρές. Και νομίζω αυτό είναι κάτι στο οποίο κανείς δεν διαφωνεί. Και το γνωρίζει πολύ καλά και ο φίλος μου Αποστόλης αυτό και όλοι όσοι είναι σεβαστοί, η άποψή τους έχουν διαφορετική θέση από τη θέση της κυβέρνησης. Και υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να πω ότι δεν κατανοώ την σπουδή του Αποστόλη να τοποθετηθεί σήμερα παίρνοντας μια θέση που μας πηγαίνει πίσω και από την εθνική γραμμή που διαμορφώθηκε το 2008 στο Βουκουρέστι, όταν τότε ήταν βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας που διαμόρφωσε αυτή την εθνική γραμμή. Πιστεύω ότι όσοι πραγματικά έχουμε όραμα, η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, να απογειωθεί. Και όσοι πραγματικά θέλουμε να λέμε πράγματα όχι κατά ανάγκη ευχάριστα στα αυτιά, αλλά χρήσιμα για τον τόπο. Αυτό το καταλαβαίνουμε καλά. Ανεξαρτήτως βεβαίως το πώς για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας καμιά φορά τοποθετούμαστε, αλλά πιστεύω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε καλά. Αλλά ορισμένες φορές, παραλαμβάνω, είμαστε πραγματικά χρήσιμοι όταν λέμε την αλήθεια που πιστεύουμε και όχι αυτό που νομίζουμε ότι θα αρέσει στον κόσμο που μας ακούει. Ωστόσο, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, πράγματι η λύση είναι μια επιλογή επωφελής για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς πάμε σε μια διαπραγμάτευση για να πετύχουμε μια οποιαδήποτε λύση. Διαπραγματευόμαστε με αίσθημα ευθύνης και με στόχο να πετύχουμε μια λύση που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα και την ιστορία μας και την κληρονομιά μας και θα ακυρώνει κάθε αλυτρωτισμό από την άλλη πλευρά. Γιατί μια τέτοια λύση που δεν θα αφήνει ουρές στο μέλλον είναι που θα δώσει τη δυνατότητα στους λαούς μας να προχωρήσουν ειρηνικά τον δρόμο της συνεργασίας και της συνανάπτυξης. Και σας διαβεβαιώνω, νομίζω το γνωρίζετε όλοι καλά,
έχουμε βάλει ψηλά τον πήχη στη διαπραγμάτευση. Όχι γιατί πιεζόμαστε από κανέναν, το επαναλαμβάνω, αλλά γιατί έτσι θεωρούμε ότι είναι το σωστό. Θέλουμε μια λύση που θα αντέξει στον χρόνο και όχι μια λύση που θα διακινδυνεύει να καταρρεύσει πολύ σύντομα. Γι' αυτό και βάλαμε μεταξύ άλλων ως προϋπόθεση και την αλλαγή του συντάγματος της γείτονος. Γιατί εμείς, φίλες και φίλοι, και το έχουμε αποδείξει αυτό, στα κρίσιμα εθνικά θέματα δεν κινούμαστε με κριτήριο το πολιτικό κόστος ή το πολιτικό όφελος, αλλά με κριτήριο το εθνικό όφελος. Θα κάνουμε όχι αυτό που ορίζει το κομματικό συμφέρον, αλλά αυτό που ορίζει το εθνικό συμφέρον. Και ελπίζουμε ότι και η άλλη πλευρά να ανταποκριθεί και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί αν για μας είναι μια φορά εθνικά ωφέλιμο να έχουμε λύση, για αυτούς, όπως ξαναείπα πολλές φορές, είναι ζήτημα υπαρξιακής σημασίας. Και εύχομαι να το κατανοήσουν και να έχουν τη δύναμη να λάβουν τις δύσκολες αποφάσεις που είναι όμως αναγκαίες. Έρχομαι τώρα, μετά την λίγο μακρύτερη από το συνηθισμένο εισαγωγή, έρχομαι στα θέματα που εφήγησαν στο περιφερειακό αυτό τριήμερο συνέδριο, στα αναπτυξιακά θέματα. Και θα ξεκινήσω από τον πρωτογενή τομέα. Η μεγάλη πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα συνδέεται με την ουσιαστική αξιοποίηση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 14-20 και την σχετική διαφοροποίηση των επιμέρους προτεραιοτήτων του σε μια πιο δίκαιη κατεύθυνση. Στις περιφέρειες της χώρας συνολικά εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, αρμοδιότητες που αφορούν συνολικά το 37% των πόρων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 14-20. Συνυπολογίζοντας και τα προγράμματα LEADER, το σύνολο των πόρων που εκχωρούνται, για παράδειγμα, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 14-20 για την περιφέρεια Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, ανέρχεται στα 598 εκατομμύρια ευρώ. Η δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στην χρηματοδότηση των έργων αυτών είναι 514 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί μέχρι σήμερα περίπου 276 εκατομμύρια ευρώ. Φίλες και φίλοι, η αγροτική δραστηριότητα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι χαρακτηριστική για τις δυνατότητες, τις αναξιοποίητες δυνατότητες της χώρας μας, θα έλεγα, όχι μόνο για την περιφέρεια. Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, όχι μόνο της περιφέρειας εδώ, αλλά και όλης της χώρας, θα έλεγα ότι είναι μια επιλογή αποφασιστικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα σήμερα να σας ανακοινώσω ότι σε ό,τι αφορά το μέτρο της εγκατάστασης νέων αγροτών, όπου υπήρξαν αυτοί που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και αρκετοί επιλαχόντες, ότι αποφασίσαμε να κάνουμε μια μεγάλη τομή, το μελετήσαμε και είδαμε ότι μας βγαίνει, ώστε σε όλες τις περιφέρειες της χώρας να ενταχθούν όλοι οι επιλαχόντες. Πράγμα που σημαίνει ότι για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πέρα από τους 2.300 νέους αγρότες που έχουν ήδη ενταχθεί, θα μπουν στο πρόγραμμα περίπου άλλοι 1.200, ώστε να φτάσουμε συνολικά στις 3.500. Στόχος για την περιφέρεια πρέπει να είναι η αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων του πρωτογενούς τομέα σε επίπεδο προϊόντων και κλάδων, πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά τα παραδοσιακά προϊόντα, τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης,
που αφορούν ιδιαίτερα την περιφέρεια. Σε αυτό το πλαίσιο καθοριστική σημασίας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εξαγωγικής δραστηριότητας με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες όπως το ενιαίο σήμα για τα προϊόντα της αγροτοδιατροφής, καθώς και μέσα από τις δυνατότητες που δίνουν τα χρηματικά εργαλεία που παρέχουν το ΕΣΠΑ και ο αναπτυξιακός νόμος και τα οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά εδώ τις προηγούμενες μέρες. Για την μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, που είναι επίσης σημαντική για την τοπική οικονομία, έχουν υποβληθεί στο νέο αναπτυξιακό νόμο 63 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 117,8 εκατομμύρια ευρώ. Επιτρέψτε μου όμως σε αυτό το σημείο μια ειδική αναφορά για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Τα προβλήματα νομίζω είναι σε όλους σας γνωστά και αφορούν τις συσσωρευμένες παθογένειες χρόνων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή. Διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Αναζητούμε έναν επενδυτή με όρους όμως που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, εγώ σήμερα θέλω να διαβεβαιώσω για ένα πράγμα τους αγρότες που μας παρακολουθούν, τους τεφλοπαραγωγούς. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την πορεία της διαπραγμάτευσης, άμεσα θα αποζημιωθούν για το προϊόν που παρέδωσαν. Και θα ενισχυθούν με τα ποσά εκείνα τα οποία είναι αναγκαία για να καλλιεργήσουν και την επόμενη καλλιεργητική περίοδο τα χωράφια. Σε ό,τι τώρα αφορά τον δευτερογενή τομέα, είναι σημαντική η αναστροφή μιας πορείας δεκαετιών προς την απαξίωση και η επανεκκίνηση του δευτερογενούς τομέα πάνω σε βιώσιμες βάσεις. Για την Κεντρική Μακεδονία, οι υποβολές στο νέο αναπτυξιακό νόμο στον τομέα της βιομηχανίας ανέρχονται μέχρι σήμερα σε 66 με συνολικό προϋπολογισμό 180 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε σε αναμονή των οριστικών αποτελεσμάτων του πρώτου κύκλου, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία υποβολών για τον δεύτερο κύκλο στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας. Ενώ ταυτόχρονα έχουν επιταχυνθεί οι έλεγχοι και οι πληρωμές από παλιούς αναπτυξιακούς νόμους και ενισχύεται η ρευστότητα των επενδυτών με αύξηση των ελάχιστων δόσεων. Άλλα 98 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε επιχειρήσεις Κεντρικής Μακεδονίας από τις 4 προσκλήσεις του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει συσταθεί το νέο τμήμα υποδομών που συγκεντρώνει πόρους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τους επόμενους μήνες και από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν κρίσιμα έργα υποδομών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο περιβάλλον και στην χρηματοδότηση των βιομηχανικών πάρκων. Να έρθω τώρα στα θέματα που αφορούν τον πολιτισμό. Τα έργα ανάδειξης και συντήρησης του τεράστιου πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής συμβάλλουν στην καλύτερη επαφή των πολιτών με την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου, αλλά και στην προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού από όλο τον κόσμο. Είναι λοιπόν πολλαπλά προφανής η σημασία που δίνουμε στην υλοποίηση έργων που αφορούν τόσο αναπλάσεις και αποκαταστάσεις μνημείων, όσο και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο ΕΣΠΑ για την Κεντρική Μακεδονία έχουν ενταχθεί έργα πολιτιστικής και χωρικής αναβάθμισης, προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 10,8 εκατομμύρια. Στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού το Μάιο θα ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού η διοργάνωση ενός μεγάλου πολιτιστικού φεστιβάλ με άξονα τη νεανική καλλιτεχνική δημιουργία, όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι επίσημοι κρατικοί καλλιτεχνικοί φορείς της πόλης, αλλά και νεανικές δημιουργικές ομάδες που δίνουν χαρακτηριστικό τόνο άλλωστε στη Θεσσαλονίκη. Μαζί τους θα βρίσκονται καλλιτέχνες και ομάδες από ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο δημόσιο χώρο της πόλης και θα είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό.
Και να πω επίσης ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι η πρώτη που θα αξιοποιήσει τις νέες ευεργετικές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής σε ό,τι αφορά την οπτικοακουστική δημιουργία. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με μακρά παράδοση στο σινεμά, στον κινηματογράφο, και η ιδέα να δημιουργηθεί ένα film office εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι μια εξαιρετική ιδέα. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, αναφέρθηκε και ο Περιφερειάρχης στην μεγάλη αύξηση που είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Εγώ θέλω να πω ότι ακολουθεί μια αισθητά ανωδική πορεία ο τουρισμός, και αυτό που έχει ενδιαφέρον ότι και ο θεματικός τουρισμός έχει μια ιδιαίτερη δυναμική στην περιφέρεια. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι το 2018 προγραμματίζονται 15 νέες διεθνείς αεροπορικές απευθείας συνδέσεις με το αεροδρόμιο, αεροδρόμιο Μακεδονία, ενώ αντίστοιχο δυναμισμό παρουσιάζουν και οι διεθνείς οδικές αφίξεις που αφορούν κατά κύριο λόγο τις γειτονικές χώρες. Σε όλη την περιφέρεια αδειοδοτούνται νέες τουριστικές εγκαταστάσεις ή επεκτάσεις υπαρχουσών. Στο πλαίσιο δε του αναπτυξιακού νόμου έχουν υποβληθεί 29 προτάσεις για ξενοδοχειακές επενδύσεις προϋπολογισμού 111 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ στο πρόγραμμα για την ενίσχυση τουριστικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έχουν κατατεθεί περισσότερες από 200 προτάσεις. Ταυτόχρονα είναι ανοιχτή η πρόσκληση των 120 εκατομμυρίων του ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Να έλθω τώρα στα θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για τα περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την Κεντρική Μακεδονία. Ο χρόνος είναι αναγκαστικά περιορισμένος, άλλωστε η εισήγηση του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος στα θεματικά πάνελ του συνεδρίου κάλυψε, πιστεύω, τους πιο σημαντικούς τομείς της πολιτικής μας σε ζητήματα όπως οι προστατευόμενες περιοχές Natura, οι δασικοί χάρτες, η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, η διαχείριση των απορριμμάτων. Επιτρέψτε μου όμως μία αναφορά, γιατί αισθάνομαι ότι την οφείλω, και αφορά στο ζήτημα της Χαλκιδικής, της Ελληνικός Χρυσός, σχετικά με την δραστηριότητά της. Όπως γνωρίζετε, είμαστε σε μια διαδικασία διαιτησίας σχετικά με την τήρηση ημί από την εταιρεία των όρων της σύμβασης. Το Δημόσιο προσέφυγε σε αυτή τη διαδικασία με ένα και μοναδικό γνώμονα: να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον. Και θέλω σήμερα να σας διαβεβαιώσω για ένα πράγμα: θα το υπερασπιστούμε το δημόσιο συμφέρον και σε αυτήν την περίπτωση μέχρι τέλους. Στην κατεύθυνση αυτή θέλω να καταστήσω σαφές ότι θα επιμείνουμε στην απαρέγκλητη και σχολαστική τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εξόρυξης. Κανόνες οι οποίοι έχουν θεσπιστεί όχι εδώ, αλλά σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη στην διαχείριση των φυσικών πόρων. Και αν θέλουμε η χώρα μας να είναι μια χώρα ευρωπαϊκή, πρέπει να σέβεται τους κανόνες και τους νόμους που υπάρχουν και στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό θα κάνουμε και σε αυτήν την περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τώρα κάποια ειδικά περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν περισσότερο την πόλη της Θεσσαλονίκης, μια σημαντική μεταρρύθμιση που δείχνει την οπτική μας στα θέματα της ανάπτυξης είναι η θεσμοθέτηση φέτος του φορέα διαχείρισης θερμαϊκού κόλπου. Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Είναι μια ιδέα που έχει ηλικία ζωής σχεδόν πάνω από 20 χρόνια. Εμείς αλλάζουμε λίγο τον τρόπο υλοποίησής της. Δεν κάνουμε αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης,
σε κάποια γραφεία στην Αθήνα να παίρνουν αποφάσεις για το Θερμαϊκό, αλλά δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από τη συνεργασία όλων των φορέων και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ, στον τόπο σας, στη Θεσσαλονίκη, να αποφασίζουμε με έναν τρόπο διαβούλευσης αλλά και με έναν τρόπο συνολικής εποπτείας για το πώς θα έχουμε τις βέλτιστες πολιτικές για την προστασία του Θερμαϊκού. Ο νέος φορέας θα είναι επιφορτισμένος με θέματα προστασίας του θαλάσσιου και χερσαίου οικοσυστήματος, αλλά και με την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης του. Ένα δεύτερο επιμέρους ζήτημα, ειδικό ζήτημα, είναι αυτό που αφορά τους ελεύθερους χώρους στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Το προηγούμενο διάστημα δρομολογήσαμε την απόδοση στις τοπικές κοινωνίες του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς και του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά. Ήταν ένα αίτημα ετών, πολλών ετών, των φορέων της αυτοδιοίκησης και των κινημάτων της πόλης, που πήρε σάρκα και οστά, διότι υπήρχε η πολιτική βούληση να το υλοποιήσουμε. Το επόμενο βήμα είναι η εκπόνηση ειδικών χωρικών σχεδίων από τον Δήμο Παύλου Μελά και από την ΔΕΘ ΑΕ για την έκδοση και των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων. Ενώ για το πρώην στρατόπεδο Κόδρα ψηφίστηκε από την Βουλή η παραχώρηση της σχετικής έκτασης στον Δήμο Καλαμαριάς. Άλλο ένα ζήτημα που παρέμενε άλυτο επί σειρά ετών στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό που αφορά το ρέμα του κυβερνίου. Η μετατροπή του σε δημόσιο χώρο πρασίνου, αίτημα της τοπικής κοινωνίας, εκκρεμούσε λόγω έλλειψης των απαραίτητων οικονομικών πόρων. Το θέμα αυτό λύθηκε αφού το Υπουργείο Περιβάλλοντος δέσμευσε από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου το ποσό που απαιτείται για να προχωρήσει η απαλωτρίωση. Παράλληλα, προχωρήσαμε στο Μουσείο Ολοκαυτώματος της Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκη σε έκταση του ΟΣΕ και έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες για την έναρξη υλοποίησης του έργου. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με συμβολή στη χρηματοδότηση και από το γερμανικό κράτος και από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ η όμορη περιοχή ιδιοκτησία της Άμυνας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τέλος, ένα μεγάλο στίχημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης είναι η ενοποίηση και η αναγέννηση της παραλιακής ζώνης. Μια παρέμβαση με εξαιρετικά μεγάλη σημασία για ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προτείνει την εκπόνηση ειδικού χωρικού σχεδίου, ενώ την συγκεκριμένη δράση προτίθεται να στηρίξει χρηματοδοτικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας θέσει ως αρχικό στόχο την εξυγίανση του δυτικού παράκτιου μετώπου. Έρχομαι τώρα στα θέματα της ενέργειας. Ο πρώτος στόχος είναι να επεκταθεί στην κεντρική Μακεδονία το δίκτυο του φυσικού αερίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο 1.260 χιλιόμετρων που τροφοδοτεί 220.000 καταναλωτές. Το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου προβλέπει επέκταση κατά 211 χιλιόμετρα και τροφοδότηση άλλων 40.000 καταναλωτών. Στην υπόλοιπη περιφέρεια, το μήκος του υφιστάμενου δικτύου είναι 144 χιλιόμετρα και τροφοδοτεί κυρίως βιομηχανίες. Το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης προβλέπει την κατασκευή νέου δικτύου 336 χιλιόμετρων στις πόλεις των Σερών, του Κιλκής, της Κατερίνης, του Δήμου Βέρειας, Αλεξάνδρειας και του Δήμου Πέλλας Γιαννιτσών. Η ανάπτυξη
Τον ανανεώσιμο πηγό ενέργεια στην κεντρική Μακεδονία παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική. Λειτουργούν εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας ισχύως 270 ΜΒ, υδροηλεκτρικά έργα ισχύως 300 ΜΒ, φωτοβολταϊκά έργα ισχύως 300 ΜΒ και εγκαταστάσεις βιομάζας και βιοαερίου ισχύως 85 ΜΒ. Από την πλευρά μας προωθείται ένα σαφές, σταθερό και διαφανές σχέδιο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στο διάστημα 18-20 προβλέπεται να γίνουν διαγωνισμοί για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύως 2.600 ΜΒ που θα έχουν αποτέλεσμα να προσελκύσουν επενδύσεις στην κεντρική Μακεδονία ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα μεγέθη αυτά αφορούν μόνο αιωλικά και φωτοβολταϊκά και όχι άλλες τεχνολογίες που επίσης προσελκύουν ενδιαφέρον. Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες τις οποίες πρόσφατα νομοθετήσαμε μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την περιοχή και μπορεί επίσης να επεκταθεί και σε άλλες μορφές παραγωγής όπως η αξιοποίηση αποβλήτων ξενοτροφικών μονάδων ή εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων διαχέοντας την παραγωγή ενέργειας στις ανανεώσιμες πηγές. Έρχομαι τώρα στο θέμα των υποδομών. Εκεί όπου μπορώ να πενευτώ ότι αυτά τα 3 χρόνια προχωρήσαμε έργα που ήταν σταματημένα για πάρα πολλά χρόνια και δρομολογήσαμε εξελίξεις που ίσως κάνουν ορισμένα από τα βασικά ανέκδοτα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη να πάψουν πια να έχουν ενδιαφέρον. Όπως για παράδειγμα αυτό το γνωστό ανέκδοτο με το μετρό της πόλης και άλλα πολλά. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό που αφορά την οδική σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Ένα έργο που επιτέλους ολοκληρώθηκε μετά από 60 ολόκληρα χρόνια. Να πω για την επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μια υποδομή που κατασκευάστηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τώρα βελτιώθηκε ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί ένα αεροδρόμιο σύγχρονο, διεθνές, έναν πραγματικό επικοινωνιακό κόμβο, συγκοινωνιακό κόμβο. Να πω δύο λόγια παραπάνω για το ανέκδοτο που σας έλεγα πιο πριν, που δεν θα είναι πια ανέκδοτο, για το μετρό της πόλης. Το 19 τελειώνει η βασική γραμμή και λίγους μήνες μετά η επέκταση για Καλαμαριά. Πιστεύω ότι τώρα, άμεσα μετά το Πάσχα, θα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους σταθμούς που είναι πλέον έτοιμοι, ώστε να μπορεί ο κόσμος της Θεσσαλονίκης να τους επισκέπτεται. Και θέλω να πω ότι το έργο αυτό έγινε και με φροντίδα για τα σημαντικότατα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Υποδομών έδωσε τις τελικές θέσεις των σταθμών για διαβούλευση και ξεκινάμε τους επόμενους μήνες τις πρόδρομες εργασίες για την επέκταση του μετρό προς τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Το καλοκαίρι του 2017 προχωρήσαμε στην λεγόμενη, αν και δεν ξέρω αν είναι εύσχυμος ο όρος, από ιδιωτικοποίηση του κρατικοδίαιτου, ιδιωτικού αλλά κρατικοδίαιτου μέχρι τότε, ο ΑΣΤ. Προσπαθώντας να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους ένα σκοτεινό τοπίο αδιαφάνειας και πελατειακών σχέσεων. Μέσα στο οκτάμινο μειώσαμε κατά 22 εκατομμύρια ευρώ τις δαπάνες, προβλέποντας τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων και του κοινωνικού έργου
των αστικών συγκοινωνιών. Η διοίκηση ξεκίνησε την συντήρηση του εγκαταλειμμένου στόλου σε συνεργασία με την ΕΛΒΟ, ενώ το Υπουργείο Υποδομών επεξεργάζεται σχέδιο για τη σύνδεση των αναγκών σε νέα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, όπως και του ΟΑΣΑ στην Αθήνα, από την ΕΛΒΟ. Συνδέοντας έτσι τις ανάγκες της χώρας με την στήριξη παραγωγικών υποδομών όπως αυτής της ΕΛΒΟ. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προχωράμε στον διαγωνισμό για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την αναδιάρθρωση της τηλεματικής στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Και το μεγάλο μας στοίχημα είναι να καταφέρουμε, πέρα από τις σημαντικές αυτές κοινωνικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, να πετύχουμε κάτι ακατόρθωτο με βάση τα διαθέσιμα εργαλεία που είχαμε, αλλά με τις ενέργειες που πήραμε πιστεύουμε επιτεύξιμο, να βελτιώσουμε και το παραγόμενο έργο, αυτό που προσφέρεται στον πολίτη και αφορά την καθημερινότητά του. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σιδηροδρομικά έργα, το φθινόπωρο του 2018 ολοκληρώνουμε το κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας, συνδέοντας την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη μόλις σε 3 ώρες και 20 λεπτά. Ένα έργο φάντασμα, μεγαλύτερο φάντασμα από το μετρό της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνεται μετά από δεκαετίες, προσέξτε, με την υλοποίηση του 87% του έργου τα τελευταία 3 χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2018 θα ολοκληρωθεί η νέα γραμμή της διαδρομής Θεσσαλονίκη-Ιδωμένη, καθιστώντας τον άξονα αυτό πλήρως ηλεκτροκινούμενο από τον Πειραιά ως τα σύνορα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και από εκεί έως την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ενώ στο τμήμα Θεσσαλονίκης Τριμώνας Προμαχώνας έως το 22 δημιουργούμε τον δεύτερο κάθετο σιδηροδρομικό άξονα προς Βαλκάνια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ακόμα έως το τέλος Απριλίου ολοκληρώνεται η δουλειά της Task Force Ελλάδας-Βουλγαρίας για την συγκρότηση διακρατικής εταιρείας που θα υλοποιήσει το έργο Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Μπουρκάς, Βάρνα, Ρούσε, το οποίο έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα έργο που αποτελεί την πρώτη φάση της λεγόμενης σιδηροδρομικής Εγνατίας, θα δώσει μια εντελώς νέα προοπτική στις εμπορευματικές μεταφορές που σήμερα διακινούνται δια θαλάσσης μεταξύ Μεσογείου και Εύξεινου Πόντου αποκλειστικά μέσω των στενών του Βοσπόρου. Ενώ στο Νοέμβριο ολοκληρώνονται οι μελέτες για την ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Βέρεια-Έδεσα, προκειμένου να προκηρυχθεί το έργο μέσα στο 2019. Ενώ παράλληλα προωθούμε για ένταξη το 19 στο σχετικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της μελέτης για τη σύνδεση Γιαννιτσών και Αριδαίας. Με τον τρόπο αυτό διευρύνουμε παράλληλα το προαστιακό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας και σπάμε την απομόνωση περιοχών, ενισχύοντας και τις εμπορευματικές μεταφορές από περιοχές υψηλής πρωτογενούς παραγωγής όπως η Μαθία και η Πέλα. Επίσης, έχει προχωρήσει η μελέτη βιωσιμότητας για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης μέσω Φλόρινας με την Κρυσταλλοπηγή και το Πόγραδε. Μέσα στο 2018 προκυρήσονται ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2023, οι σιδηροδρομικές γέφυρες στον Γαλλικό ποταμό με ορίζοντα το 2020 και οι σιδηροδρομικές διαβάσεις στην περιοχή Βέρειας και Γέφυρας με ορίζοντα αντίστοιχα το 2021 και το 2023. Ενώ στα πλαίσια της προσπάθειας για ένα δίκτυο ολοκληρωμένων συνδυασμένων μεταφορών, προχωράμε στη δημιουργία του εμπορευματικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, σε έκταση 600 στρεμμάτων
στην περιοχή Διαβατών Θεσσαλονίκης. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα οδικά έργα, θέλω να αναφέρω 4 πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για τη Θεσσαλονίκη που δημοπρατούνται το επόμενο διάστημα. Είναι το οδικό τμήμα Θέρμη Γαλάτιστα, η σύνδεση της 6ης Προβλήτας με την Παθέ, ο κόμβος Λαγκαδά που θα ξεκινήσει σε 4 περίπου μήνες και το τελευταίο τμήμα του δρόμου Μπουδανιά Ποτίδα. Η ορίμανση του έργου Δράμα Αμφίπολη θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου και η έναρξη της υλοποίησής του θα γίνει εντός του 2019. Ενώ όπως είχαμε δεσμευτεί, βρίσκεται στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας το σύστημα ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων για όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Επιτρέψτε μου εδώ να πω δύο λόγια για την ΕΙΑΘ, μιας και αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της ΠΕΔ. Έχουμε ήδη διασφαλίσει, μέσα από διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας, τους δανειστές μας, ότι το 50-1, το 50,1% της επιχείρησης θα παραμείνει στο δημόσιο. Συνεπώς διασφαλίζεται ο στόχος των κινημάτων και των πολιτών να παραμείνει η εταιρεία υπό δημόσιο έλεγχο. Παράλληλα, αναζητούμε επενδυτικές λύσεις για την αναπτυξιακή προοπτική της εταιρείας για το 24% της επιχείρησης. Λύσεις όμως που δεν σχετίζονται απαραίτητος, κατά ανάγκη, με κάποιον στρατηγικό επενδυτή από το εξωτερικό, αλλά θα μπορούσαν να παραχωρηθεί το ποσοστό αυτό είτε σε δήμους είτε σε διαδημοτικές επιχειρήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή ο νέος Καλλικράτης θα δίνει τη δυνατότητα στους φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να επενδύουν σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ενώ στην αγορά μετοχό της ΕΙΑΘ θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν και συλλογικοί κοινωνικοί φορείς όπως ασφαλιστικά ταμεία και επιμελητήρια. Από την δική μας πλευρά, στηρίξαμε την προσπάθεια εξυγχρονισμού της επιχείρησης, καθώς και την αποτελεσματικότητά της με προσλήψεις 150 ατόμων μόνιμου προσωπικού, ενώ σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη, που δεν αλλάζει, το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα, και το αγαθό αυτό σκοπεύουμε να το κατοχυρώσουμε και συνταγματικά στην προσεχή συνταγματική αναθεώρηση. Και ελπίζω οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να προσυπογράψουν αυτήν την άποψη. Έρχομαι τώρα σε ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, διότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη δίχως χρηματοδοτικά εργαλεία. Θέλω να αναφερθώ σε 2 που δημιουργήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες αυτοδιοίκησης για βασικά έργα υποδομής και προμήθειας εξοπλισμού. Το ένα αφορά το πρόγραμμα Φιλόδημος που έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια για το 18 και πάνω από 2 δις για την πενταετία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χορήγησης επενδυτικών δανείων μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Στόχος είναι η χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης για την κατασκευή έργων ίδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτηρίων. Το πρόγραμμα αυτό θα λειτουργήσει συμπληρωματικά σε σχέση με τα προγράμματα της προγραμματικής περίοδου 14-20. Τα δάνεια θα αποπληρώνονται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ με το πρόγραμμα Φιλόδημος 2, προϋπολογισμού 240 εκατομμυρίων ευρώ για το 18, το Υπουργείο Εσωτερικών σκοπεύει στην ενδυνάμωση της ισόρροπης βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης των Δήμων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.
Οι πόροι προέρχονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και από άλλες πηγές που θα αξιοποιήσει το Υπουργείο. Στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι ενισχύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών πλέον της τακτικής χρηματοδότησης από το 16 σήμερα έχουν φτάσει τα 67 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για επιχορηγήσεις που αφορούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δήμων, την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών, την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, το πρόγραμμα ενίσχυσης 85 μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων και δαπάνες στο πλαίσιο του Φιλόδημος 2. Επιτρέψτε μου τώρα, φίλες και φίλοι, να κλείσω με δύο θεματικές που κάποιοι ενδεχομένως θα αναρωτιούνται τι σχέση έχουν με ένα συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Παιδεία και υγεία. Θα πω όμως ότι αν δεν φροντίσουμε να θέσουμε τις βάσεις και τις υποδομές για το μέλλον αυτού του τόπου, που είναι η νέα γενιά, δηλαδή την παιδεία μας, και αν δεν φροντίσουμε επίσης να δημιουργήσουμε υποδομές κοινωνικής προστασίας, που είναι η υγεία, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για νέο παραγωγικό μοντέλο και για παραγωγική ανασυγκρότηση. Στον χώρο της παιδείας και της έρευνας, η περιφέρειά σας αποτελεί διαχρονικά μία από τις πλέον δυναμικές περιφέρειες σε δραστηριότητες έντασης γνώσης, καθώς και σε πολλούς δείχτες που αφορούν έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία. Βασική εξήγηση ίσως είναι η συγκέντρωση νησίδων επιστημονικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας εδώ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο ΑΕΗ της χώρας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης πρωτοστατούν. Άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αλεξάνδριο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι όμως εξαιρετικά ενθαρρυντικός και ο βαθμός συνέργειας των επιχειρήσεων με τους φορείς έρευνας και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι οι δαπάνες των επιχειρήσεων καλύπτουν το 43% των συνολικών δαπανών στην περιφέρεια για έρευνα και ανάπτυξη. Με το πρόγραμμα Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ ενισχύουμε την έρευνα και την καινοτομία και την σύζευξή τους με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις. Για το σύνολο της χώρας, ο προϋπολογισμός δεν είναι αμεληταίος, είναι 410 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος δίδεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδότηση 7,5 εκατομμύρια. Στον τομέα της έρευνας, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δρομολογούνται έργα με συμμετοχή 66 επιχειρήσεων από την Κεντρική Μακεδονία με χρηματοδότηση 8,2 εκατομμύρια. Ενώ στον τομέα των συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς εγκρίθηκαν 434 συμμετοχές επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων σε 190 ερευνητικά έργα και εγκρίνονται προς χρηματοδότηση ύψους 76,8 εκατομμυρίων ευρώ. Πιστεύω όμως ότι σε αυτό ακριβώς τον τομέα μπορούν να γίνουν περισσότερα. Και υπ' αυτή την έννοια η ιδέα η Θεσσαλονίκη να γίνει πόλη της καινοτομίας, της έρευνας και της καινοτομίας. Και άλλες ιδέες όπως αυτή για τις start-up επιχειρήσεις, για ενδεχομένως μια ζώνη χαμηλότερης φορολογίας, είναι καλοπροαίρετες ιδέες, προτάσεις που θα λάβουμε υπόψη μας, διότι πιστεύουμε πραγματικά ότι η επένδυση στην έρευνα, στην παιδεία, στην καινοτομία είναι επένδυση στο αύριο αυτού του τόπου. Κλείνω με τα θέματα της υγείας. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί μια εμβληματική μεταρρύθμιση στον χώρο της δημόσιας υγείας. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργήσαν το 17 τρεις τοπικές μονάδες υγείας, ενώ μέσα στο 18 άλλες τρεις σε Πολύχνη, Ευκαρπία, Σταυρούπολη και μία στο Δήμο Κατερίνης. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα λειτουργήσουν δύο ακόμα μονάδες, στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και στη Μενεμένη. Από μία στην Βέρεια, την Κατερίνη και τις Σέρες και άλλες δύο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, καταβάλλεται μια συνεχής προσπάθεια
για την στήριξη των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της περιφέρειας σε προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Μια προσπάθεια που συνεχίζεται σε μόνιμη και σταθερή βάση, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα για την κάλυψη των κενών θέσεων και την αποτελεσματική λειτουργία των δομών της υγείας. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνω μια αναφορά. Η υγεία στον τόπο μας, συνειδητά, η δημόσια υγεία, συνειδητά υποβαθμίστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα των περικοπών, των δημοσιονομικών και των μνημονιακών επιταγών, αλλά και επιλογή όσων θέλησαν στη θέση του δημόσιου συστήματος υγείας να δώσουν τη δυνατότητα σε ιδιώτες να αξιοποιήσουν εμπορευματικά ένα κοινωνικό αγαθό, το πιο κρίσιμο από όλα, όπως είναι η υγεία. Στον χώρο της υγείας επίσης, τα προηγούμενα χρόνια, όχι τα μνημονιακά, στήθηκε το μεγαλύτερο πάρτι, μεγαλύτερο ίσως και από αυτών των εξοπλισμών, που έχει στοιχήσει στη χώρα μας και στο Δημόσιο Ταμείο δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι δέσμευσή μας και λαϊκή εντολή ταυτόχρονα. Όχι μόνο να σταματήσουμε αυτό το πάρτι, αλλά να ξαναστήσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας σε στέρεες βάσεις. Γιατί για μας έχει ιδιαίτερη σημασία όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, προέλευσης ή καταγωγής, να έχουν πρόσβαση σε ένα αξιόπιστο δημόσιο σύστημα περίθαλψης. Κάναμε πολλά και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις το επόμενο διάστημα να κάνουμε ακόμα περισσότερο. Και θέλω εδώ να τονίσω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία πως σήμερα όλα τα δημόσια νοσοκομεία από ελληματικούς προϋπολογισμούς έχουν γίνει πλεονασματικά. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Και ας μας λέγανε κάποιοι τη στιγμή εκείνη ότι στείνουμε ένα κράτος, μια κρατικίστικη αντίληψη. Δεν είναι κρατισμός το να προσλαμβάνεις γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι κοινωνική πολιτική. Επιτρέψτε μου όμως εδώ να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία που έχει, διότι δεν είναι κάθε τι το ιδιωτικό, αν θέλετε, κατακριτέο. Δεν είναι κάθε τι το ιδιωτικό με σκοπό και μόνο το κέρδος και εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Η συνεργασία με ιδιώτες μπορεί να δώσει προοπτική στήριξη της δημόσιας υγείας, αν αυτοί οι ιδιώτες έχουν κοινωνική συνείδηση σε ό,τι αφορά το έργο που επιτελούν. Θέλω λοιπόν να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διότι με τη δική του συνεισφορά καταφέρνουμε να κάνουμε πράξη ένα όνειρο ετών για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, που είναι η δημιουργία του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Αποτελεί εξ ολοκλήρου δωρεά προς το δημόσιο και είναι αποτέλεσμα της δικής μας παρέμβασης, ώστε τα χρήματα αυτά να μην πάνε σε έργα βιτρίνα στην Αθήνα, αλλά να γίνουν έργα ουσίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κομοτηνή. Έργα ουσίας που μπορεί να μικρύνουν το μεγάλο κενό που υπάρχει ανάμεσα στις γεωγραφικές περιφέρειες. Γιατί για μας η δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω, δεν έχει μονάχα κοινωνικό πρόσημο, αλλά έχει και γεωγραφικό πρόσημο. Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, θα είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες και θα είναι και αυτό στην δυτική πλευρά της πόλης. Διότι δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Κλείνοντας, λοιπόν, για άλλη μια φορά, θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τους Δημάρχους, τους φορείς τους παραγωγικούς, όλους όσους ήταν σήμερα, χθες και προχθές, σε αυτό εδώ το συνέδριο. Τους φορείς της Εκκλησίας. Και να πω, φίλες και φίλοι, έχουμε καταφέρει να θεσμοθετήσουμε
ένα φόρουμ διαλόγου, σύνθεσης και συνεννόησης που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και σημαντικό για την ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο, για την αποκέντρωση, αλλά και για τον κεντρικό σχεδιασμό. Διότι όλα αυτά τα συνέδρια που οδηγούν στην εκπόνηση των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων στο τέλος θα σύνθεθούν σε ένα κεντρικό αναπτυξιακό σχέδιο. Δεν θα είναι των δανειστών, θα είναι το δικό μας. Δεν θα είναι της κυβέρνησης, θα είναι κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων, θα είναι όλων των Ελλήνων και των Ελληνίων. Γι' αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο αξίζει τον κόπο να παραμερίσουμε διαφορές, να παραμερίσουμε διαχωριστικές γραμμές και να προχωρήσουμε όλοι μαζί στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της επόμενης μέρας. Σε στέρεες βάσεις, σε υγιείς βάσεις. Με κοινή δουλειά, με συνεννόηση, το στίχημα του δημοκρατικού προγραμματισμού μπορεί να κερδιθεί και θα κερδιθεί. Είμαι ακόμα πιο αισιόδοξος μετά από αυτήν την πολύ δημιουργική συνάντηση που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή δύναμη.